Απρόσμενη εξέλιξη έλαβε σήμερα το σύριαλ της διαμάχης ανάμεσα σε μερίδα πολιτών και της Λότζια με επίκεντρο τις κοπές δέντρων. Λίγες ώρες μετά από μια ακόμη επεισοδιακή κοπή, αυτή τη φορά του Μεγάλου Πεύκου στην είσοδο του εργατικού κέντρου επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, κατατέθηκε νέα μήνυση με αποτέλεσμα, ενώ η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί, να πάρει τελικά άλλη τροπή και ο αντιδήμαρχος Νίκος Γιαλιτάκης να συλληφθεί. Λυπεί πραγματικά όλους μας. Και φυσικά κάθε δημοτική αρχή το να αφαιρείται ένα δέντρο από την πόλη. Πλην όμως πρέπει να καταλάβουν και αυτοί οι συμπολίτες μας ότι η προστασία των πολιτών είναι κυρίαρχη και αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη δημοτική μας αρχή. Δεν μπορεί κανείς να ρισκάρει με την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τη δημοτική αρχή για πλημελή ή τιμωρητική διάθεση απέναντι στο πράσινο της πόλης. Αφέθηκε ελεύθερος περίπου 3 ώρες αργότερα από τη στιγμή που, συνοδευόμενος από τον Αλέξη Καλοκαιρινό, πέρασε το κατόφλι του αστυνομικού μεγάρου. Η νέα μήνυση άλλωστε δεν κατατέθηκε μόνο σε βάρος του, αλλά στρέφεται ακόμη ενάντια στο Δήμαρχο Ηρακλείου, σε στελέχη της Υπηρεσίας Πρασίνου, στον ανάδοχο εργολάβο, ακόμη και στο συνεργείο. Ακόμη και το φορτηγό, φορτωμένο με τμήματα από το επίμαχο κομμένο δέντρο, κατασχέθηκε σε πρώτη φάση. Η αρχική έκπληξη έδωσε τη σκυτάλη στη δυσαρέσκεια της Δημοτικής Αρχής, που εκ νέου διαμήνυσε πως προέχει η ασφάλεια των πολιτών και μόνο, και πως σύνομα απομακρύνονται μόνο δέντρα που ενέχουν κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, η ανακοίνωση της δικηγόρου των διαμαρτυρόμενων πολιτών διευκρινίζει ότι ο Δήμος παρανομεί τόσο ανέσχυτα τι εννοούν όταν λένε ότι θα φυτέψουν νέο δέντρο, ένα κλαράκι διαμέτρου 2 πόντων, το οποίο είναι ήδη ξερό. Αναφέρουμε ότι αδιανόητη είναι η προκλητική παραβίαση της δικαστικής απόφασης από τη Δημοτική Αρχή. Η σύλληψη του αντιδημάρχου είναι απλώς η συνέπειά της. Η Δημοτική Αρχή του Ηρακλείου προχωρεί και θα προχωρήσει στην απομάκρυση των δέντρων εκείνων που αποδεδειγμένα συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων. Αυτό έχει κριθεί, έχουν ληφθεί όλες οι νόμιμες αποφάσεις και εγκρίσεις και έτσι, εκτελώντας απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προχωρούμε, το κάναμε ήδη, έγινε σήμερα και θα ολοκληρωθεί. Νωρίτερα σήμερα πάντως, παρότι για περίπου 1,5 ώρα οι εργασίες σταμάτησαν και στο σημείο βρέθηκε η αστυνομία και η εισαγγελέας υπηρεσίας, η οποία και τελικά έδωσε το πράσινο φως για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης. Λίγο αργότερα, μάλιστα, με δελτίο τύπου, ο Δήμος Ηρακλείου ανέφερε πως εκτός από την επικίνδυνη κλίση που το δέντρο είχε πάρει, και εσωτερικά ο κορμός είχε αρχίσει να σαπίζει, υπογραμμίζοντας πως τα χειρότερα αποφεύχθησαν. Αντίθετα, στην ανακοίνωσή της, η δικηγόρος των διαμαρτυρόμενων πολιτών δηλώνει: επειδή ήμασταν παρόντες κατά την υλοτόμησή του, ενσωματώνουμε στο παρόν δελτίο τύπου 5 φωτογραφίες που λήφθησαν τόσο κατά τη διάρκεια της κοπής, όσο και από το πρεμνό του δέντρου που παρέμεινε στο έδαφος, οι οποίες καταδεικνύουν ότι το δέντρο δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα σε κανένα σημείο του. Οι φωτογραφίες αλλά και δείγμα που ελήφθη από το σημείο θα σταλούν για πραγματογνωμοσύνη. Τώρα ήρθε η στιγμή, νομίζω, να υπάρξει και μια πιο, θα έλεγα, ξεκάθαρη τοποθέτηση και από τα αρμόδια νομικά όργανα. Συγκεκριμένα, έχουμε τη βούληση τη Δευτέρα κιόλας να ζητήσουμε ακρόαση από την Εισαγγελέα Ηρακλείου, ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε. Έχουν προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν οι κοπές των δέντρων που έχουν κριθεί ως ακατάλληλα από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Επιστημονική Επιτροπή, να υπενθυμίσω. Ως εκ τούτου, για να μην έχουμε αυτά τα επαναλαμβανόμενα τραγελαφικά, θα έλεγα, φαινόμενα και γεγονότα, θα πρέπει να επιληφθεί η εισαγγελέας στο να μας πει ως Δήμος αν μπορούμε να συνεχίσουμε ή όχι.